Πάμε να δούμε και απόδειξη μη επιλυσιμότητας, έτσι, απόδειξη αναγωγής, μάθημα 5-4, με χρήση του μπούσουλα. Η δουλειά μας θα ήταν και πάλι πολύ πολύ εύκολη, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μπούσουλα. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε πώς θα λειτουργούσαμε σε μια απόδειξη στην οποία έχουμε τον μπούσουλα στα χέρια μας. Δείξτε ότι η γλώσσα Έλισον μήκομα Q, η μη είσοδο 001 περνάει από την κατάσταση Q, δεν είναι αποφασίσιμη. Απόδειξη δώστε αναγωγή από το πρόβλημα του τερματισμού. Υπόψη είναι ότι το πρόβλημα του τερματισμού θεωρείται γνωστό και φυσικά είναι το πρόβλημα του halting, έτσι. Το halting είναι το κύριο σημείο αναφοράς της μη επιλυσιμότητας ούτως ή άλλως, οπότε εννοείται ότι πρέπει να ξέρουμε τη διατύπωσή του. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε εδώ πέρα. Η πρώτη μου δουλειά είναι από την εκφώνηση να εντοπίσω τη γνωστή και την άγνωστη μη επιλύσιμη γλώσσα. Για κάθε μία από αυτές εντοπίζω την είσοδό τους και το ερώτημα το οποίο θέτουν. Οπότε λοιπόν η πρώτη μου δουλειά, και είναι σημαντικό αυτό πολύ όπως ξέρετε, είναι να πάω και να εντοπίσω ποιο είναι το γνωστό και ποιο είναι το άγνωστο μη επιλύσιμο πρόβλημα με βάση την εκφώνηση. Η γνωστή λοιπόν μη επιλύσιμη γλώσσα είναι βεβαίως το πρόβλημα του τερματισμού, το οποίο θα πρέπει να το ξέρουμε απ' έξω. Μηχανή και συμβολοσυρά, η μη τερματίζει με είσοδο W είναι το πρόβλημα του τερματισμού. Μη τερματίζει λοιπόν, σημειώνω, με είσοδο W. Τώρα, να σημειώσω ότι αυτή εδώ είναι η Ελένα, γιατί αυτό θα το δώσουμε και στη διατύπωση μας στη συνέχεια, και βεβαίως να εντοπίσω και την άγνωστη γλώσσα. Σαφές είναι αυτό από την εκφώνηση, αναδεικνύεται εύκολα πιστεύω. Οπότε λοιπόν η άγνωστη γλώσσα έχει μηχανή και σύμβολο σειρά και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν η μη με είσοδο τη σύμβολο σειρά συγκεκριμένη, έτσι, η 001, περνάει από την κατάσταση Q. Περνάει λοιπόν από την κατάσταση Q. Αυτά όσον αφορά τη γνωστή και την άγνωστη γλώσσα. Τώρα, η πρώτη μου δουλειά είναι να πάω να εντοπίσω ποια είναι η είσοδος της γνωστής και της άγνωστης. Αυτή είναι η είσοδο της γνωστής. Έχουμε πει ότι είναι πριν την κάθοδο, είναι η είσοδος. Ενώ αυτό που είναι μετά την κάθοδο είναι το ερώτημα. Είσοδος και ερώτημα λοιπόν. Είσοδος και ερώτημα. Έτσι σκεφτόμαστε στις γλώσσες αυτές. Είσοδος στην άγνωστη μηχανή και σύμβολο σειρά, είσοδος στην άγνωστη μηχανή και κατάσταση, με συγχωρείς, ενώ ερώτημα της άγνωστης γλώσσας είναι αυτό που ακολουθεί την κάθετο. Τώρα, το πρόβλημά μας είναι εδώ να φτιάξουμε το κουτί. Πολλοί από τους ΣΕΠ σας έχουν επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε αυτό το κουτί, το οποίο θα το δώσουμε. Θα το περιγράψουμε στη συνέχεια λεκτικά και θα δώσουμε την αναγωγή. Όλα είναι σχεδόν στάνταρ, δηλαδή αυτή είναι η μηχανή για το γνωστό μη επιλύσιμο πρόβλημα, όπως το έχουμε διατυπώσει ήδη. Μέσα έχουμε τη μηχανή 2, τη μηχανή για το άγνωστο μη επιλύσιμο πρόβλημα, το οποίο έχουμε υποθέσει στην απόδειξη ότι υπάρχει. Και εδώ βάζουμε τον μετασχηματισμό, προσοχή. Εδώ έχω την απάντηση yes για το γνωστό και εδώ την απάντηση no. Και ομοίως εδώ έχω το yes και το no. Προσοχή τώρα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να πάω και να βάλω εδώ την είσοδο του γνωστού προβλήματος. Άρα εδώ έχω μηχανή και σύμβολο σειρά. Ενώ στο σημείο αυτό, όπως βλέπουμε και στο σχήμα αριστερά, πρέπει να βάλω την είσοδο του αγνώστου. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα πρέπει να βάλω μία μηχανή και μία κατάσταση. Τώρα, επειδή έχω και στην είσοδο του γνωστού και στην είσοδο του αγνώστου έχω ένα μη, θα πρέπει αυτό να το κάνω μη τόνος, ακριβώς διότι θα το μετασχηματίσω. Θα κάνω μετασχηματισμό, μπορώ να μεταμορφώσω το μη κατάλληλα σε μία μη τόνος, η οποία θα κάνει πρακτικά μία προσομοίωση της μη. Τώρα, αυτό το οποίο πρέπει κάποιος βέβαια να φιλοσοφήσει στο σημείο αυτό είναι πώς μπορεί να μεταμορφώσει την είσοδο του γνωστού σε είσοδο του άγνωστου, ώστε οι απαντήσεις του ενός να μεταφέρονται ομαλά στις απαντήσεις από το άλλο πρόβλημα. Τώρα, τι σημαίνει το γνωστό πρόβλημα? Έχω μηχανή και σύμβολο σειρά. Η μη τερματίζει με είσοδο W. Στο άγνωστο πρόβλημα θέλω να δεις ότι δεν έχουμε σύμβολο σειρά. Έχω μόνο μηχανή. Αυτό που έχουμε πει είναι το εξής. Όταν στο γνωστό έχω μηχανή και σύμβολο σειρά και στο άγνωστο έχω σκέτη μηχανή, τότε θα παίξει ο στάνταρ μετασχηματισμός, έτσι. Δηλαδή, η μη τόνος όπως θα κατασκευαστεί να προσομοιώνει τη λειτουργία της M με είσοδο W. Οπότε θα βάλουμε τη μη τόνος να κάνει ό,τι κάνει η M με είσοδο W και θα βάλω το Q να είναι η τελική κατάσταση, το έχετε δει και αυτό στις ασκήσεις, η τελική κατάσταση της M. Οπότε, αντί να ρωτάω αν η μη τερματίζει με είσοδο W, θα ρωτάω
αν η μητόνος πηγαίνει στην τελική κατάσταση. Οπότε λοιπόν ποιο είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται? Είναι αν η μητόνος με είσοδο 001 πηγαίνει στην τελική κατάσταση. Ναι, αλλά η μητόνος με είσοδο 001 τι κάνει, έχουμε πει? Τρέχει τιμή με είσοδο W. Δεν έχει καμία σχέση το 001 στο μετασχηματισμό μετά, έτσι. Οπότε, αντί να ρωτάω αν η μηχανή M με είσοδο W τερματίζει, ρωτάω αν η μηχανή μητόνος με είσοδο 001 πηγαίνει στην τελική της κατάστασης, που σημαίνει τι, πότε θα γίνεται αυτό? Μόνο αν η μη με είσοδο W τερματίζει. Οπότε λοιπόν έχουμε εδώ έτσι αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά την απόδειξη για τον μετασχηματισμό, μόλις τον είπαμε, που είναι η ουσία βέβαια της απόδειξης και απαιτεί μελέτη παραδειγμάτων. Έχουμε πει βέβαια και κάποια κολπάκια εδώ, Έχουμε πει ότι όταν έχω μηχανή και συμβολοσυρά στην είσοδο της γνωστής και σκέτη μηχανή στην άγνωστη, θα παίξει ο στάνταρ μετασχηματισμός. Κράτα τον αυτό τον μετασχηματισμό, μπας και μας κάτσει, θα είναι μια ολόκληρη μονάδα αυτή, Οπότε λοιπόν γράφω τι κάνει η μη-1, όπως λέει ο Μπούσουλας. Η μη-1 λοιπόν γράφω με είσοδο μη-W, πώς κατασκευάζει τη μητόνος. Θέτει γράφω τη μητόνος, έτσι. Να σβήνει γράφω την είσοδό της, ωραία. Να σβήνει την είσοδό της, είναι ο στάνταρ μετασχηματισμός, ο οποίος έχουμε συζητήσει ότι παίζει σε πάρα πολλές ασκήσεις. Να σβήνει λοιπόν την είσοδό της, να γράφει το W στην ταινία της, να γράφει W λοιπόν στην ταινία της και να τρέχει τιμή. Στην ταινία της και να τρέχει τιμή. Πρόσεξε, αυτό είναι το ένα κομμάτι του μετασχηματισμού. Το άλλο κομμάτι το οποίο πρέπει να το αναφέρω είναι ότι επίσης θέτει το Q να είναι η τελική κατάσταση της μητόνος που μόλις φτιάξαμε. Θέτει λοιπόν την Q να είναι η τελική κατάσταση της μητόνος. Με αυτήν εδώ την αναγωγή που κάναμε, έχουμε χρησιμοποιήσει δύο στάνταρ ιδέες βέβαια, έτσι. Έχω ότι πράγματι το ερώτημα της γνωστής μεταφέρεται στο ερώτημα της άγνωστης ομαλά. Έχουμε και τώρα το μόνο που μένει είναι να συμπληρώσουμε τα ψιψιψόνια εδώ. Αυτό εδώ είναι τελείως στάνταρ, εφόσον τη γνωστή μου την γράψεις ότι είναι η Ελένα και η άγνωστη είναι η L2. Έστω ότι η γλώσσα L2 είναι αποφασίσιμη, άρα υπάρχει μια μηχανή Turing που την αποφασίζει. Έστω μη 2 κατασκευάζουμε μια μηχανή Turing 1 που αποφασίζει τη γλώσσα Ελένα ως εξής. Αυτό λοιπόν είναι στάνταρ, έτσι. Και τώρα μετά έχω τα δύο bullets τα οποία έχουμε συζητήσει, όπου είναι ότι πράγματι εδώ στην άσκηση αυτή το yes μεταφέρεται ομαλά στο yes, ενώ το no μεταφέρεται επίσης ομαλά στο no. Δες τώρα πώς γράφεται αυτό. Αυτό γράφεται βήμα-βήμα. Πρώτη δουλειά, αν η μη-2 απαντήσει yes. Αυτό εδώ είναι στάνταρ. Αν η μη-2 απαντήσει ναι, το βλέπεις και στα αριστερά στο μπούσουλα που τα λέει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Τότε, πρόσεξε τι λέει εδώ, λέει yes στο ερώτημα του άγνωστου. Το ερώτημα του άγνωστου είναι ότι η μη με είσοδο 001 περνάει από την Q, οπότε έχω απάντηση yes στο ερώτημα αυτό. Τότε λοιπόν γράφω η μητόνος η οποία κατασκευάσαμε, γιατί αυτή την είσοδο έλαβε το άγνωστο, Τότε λοιπόν η μητόνος αναφέρω με είσοδο 001 περνάει από την τελική κατάσταση, θα γράψω, περνάει από την H, θα το γράψω συντομογραφικά. Οπότε τι έχω γράψει, έχω αναδιατυπώσει το ερώτημα της άγνωστης γλώσσας με καταφατική απάντηση, yes, το ερώτημα της άγνωστης. Αυτό λοιπόν το έκανα. Αυτό τώρα πρέπει να γράψω είναι ότι έχω yes και στην απάντηση της γνωστής. Οπότε λοιπόν εδώ θα αναδιατυπώσω πάλι, έτσι, το ερώτημα της γνωστής με καταφατική απάντηση. Η μητόνος λοιπόν με είσοδο 001 περνάει από την H, άρα έχω yes απάντηση και για το ερώτημα της γνωστής, άρα η M τερματίζει με είσοδο W, σημειώνω. Άρα λοιπόν η M τερματίζει με είσοδο W. Τώρα, τελειώσαμε εδώ, το μόνο πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι θέτουμε τη μη-1 να απαντήσει ναι. Έχει σημασία η λεξούλα θέτουμε, γιατί εμείς υποτίθεται, όπως έχουμε πει, ότι κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή το εξωτερικό του κουτί. Θέτουμε λοιπόν, αναφέρω εδώ, τη μη-1 να απαντήσει ναι. Δείτε λίγο πάλι εδώ τη δομή της απόδειξης σύμφωνα με τον Μπούσουλα. Αν η μη-2 απαντήσει ναι, τότε αυτό σημαίνει ότι έχω yes απάντηση στο ερώτημα της άγνωσης, δηλαδή ότι η μητόνος με είσοδο 001 περνάει από την κατάσταση τελική. Άρα και η μη yes απάντηση στο ερώτημα της γνωστής τερματίζει με είσοδο W. Πάω και στο 2 εντελώς συμμετρικά. Αν η μη 2 απαντήσει όχι,
και δες τώρα ότι θα ακολουθήσουμε τον Μπούσουλα. Θα γράψουμε πρώτα την αρνητική απάντηση στο ερώτημα της άγνωστης γλώσσας. Τότε λοιπόν λέω ημιτόνος με είσοδο 001 δεν περνάει από την H. Ημιτόνος με είσοδο 001 δεν περνάει από την H. Οπότε λοιπόν αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ημιτόνος δεν τερματίζει. Α, ναι, αλλά αφού η ημιτόνος προσομοιώνει τη λειτουργία της M με είσοδο W, αυτό σημαίνει ότι, άρα αναφέρω εδώ, η μη έτσι δεν τερματίζει με είσοδο W. Θέλω να δεις ότι σέβομαι αυτό που είπαμε, τη yes απάντηση στο ερώτημα της γνωστής και το yes απάντηση στο ερώτημα της άγνωστης και συμμετρικά από κάτω no απαντήσεις στα δύο ερωτήματα. Έτσι, η μη δεν τερματίζει με είσοδο W και συνεχίζουμε τώρα εδώ γράφοντας ότι θέτω την μη 1 να απαντήσει όχι. Κατασκευάσαμε λοιπόν μια μηχανή Turing που αποφασίζει την Ελένα. Άτοπο, άρα η L2 δεν είναι αποφασίσιμη. Στάνταρ λοιπόν αυτό εδώ το λεκτικό. Στάνταρ αυτό εδώ το λεκτικό. Το έχουμε γράψει στην απόδειξή μας. Εδώ η περιγραφή του μετασχηματισμού βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί ορθή σκέψη και κρίση. Έχουμε δύο κολπάκια βέβαια για να βρίσκουμε τις αναγωγές. Σε κάποιες αναγωγές που είναι σχετικά στάνταρ. Οπότε το κρατάμε και αυτό το κολπάκι κατά τα γνωστά και μετά πηγαίνουμε στο αν η μη δύο απάντηση ναι, έχω yes απάντηση στο ερώτημα του άγνωστου, αν η μη δύο απάντηση ναι, έχω yes απάντηση στο ερώτημα του γνωστού, θέτω τη μη ένα να απαντήσει ναι, στάνταρ αυτό, ομοίως μετά από κάτω αν η μη δύο απάντηση όχι, στάνταρ, νο στο ερώτημα του αγνώστου, νο στο ερώτημα του γνωστού, είδατε πως το δουλεύουμε αυτό και το τέλος το λεκτικό στάνταρ που έχουμε στο τέλος της απόδειξης που καταλήγει στο άτοπο, άρα η L2 δεν είναι αποφασίσιμη. Οι αποδείξεις μη επισημότητας λοιπόν χρησιμοποιούν αυτόν εδώ τον μπούσουλα. Χρησιμοποιούμε αυτόν εδώ τον μπούσουλα και τσιμπάμε τις μονάδες όσον αφορά τη διατύπωση. Ξαναλέω βέβαια ότι η περιγραφή του μετασχηματισμού μπορεί να είναι εύκολη αν εμπίπτει σε αυτούς τους εμπειρικούς κανόνες που έχουμε αναφέρει στο μάθημα 5-4. Υπάρχει βέβαια περίπτωση και ο μετασχηματισμός να είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έτσι, εδώ έχει ελευθερία ο εκφωνητής να κατασκευάσει οσοδήποτε δύσκολες ασκήσεις. Παρ' όλα αυτά, η μορφή της απάντησης θα πρέπει να σεβαστεί αυτό το μπούσουλα που έχουμε εδώ και επίσης τις εύκολες αναγωγές αυτός ο μπούσουλας δουλεύει έτσι πολύ στρωτά. Να θυμίσω εδώ για άλλη μια φορά ότι αν η είσοδος του γνωστού, ξαναλέω, είναι μηχανή και συμβολοσυρά και η είσοδος του αγνώστου είναι σκέτο μηχανή, έτσι στην περίπτωση αυτή δουλεύει ο στάνταρ μετασχηματισμός. Όταν έχω Q, έτσι καταστάσεις δηλαδή, στην άγνωστη γλώσσα, εκεί παίζει στάνταρ σχεδόν ότι είναι